Στην πολιτική επικαιρότητα, εμφανώς συγκινημένος από την καθολική αποδοχή της υποψηφιότητάς του για αιρετός Περιφερειάρχης Κρήτης, εμφανίστηκε ο Υφυπουργός Οικονομίας Σταύρος Αρναουτάκης. Οι νομαρχιακές επιτροπές του ΠΑΣΟΚ σε Χανιά, Ρέθυμνο αλλά και όπως όλα δείχνουν και στο Λασίθι, συγκλίνουν στο ότι ο κ. Αρναουτάκης είναι το καταλληλότερο πρόσωπο για την περιφέρεια. Ωστόσο, στο νομό Ηρακλείου, όπου και εκλέγεται ο Υφυπουργός Οικονομίας, υπάρχουν σοβαρές εσωκομματικές αναταράξεις, μετά μάλιστα και από δηλώσεις του βουλευτή Βασίλη Κεγκέρογλου, ο οποίος αμφισβήτησε το αποτέλεσμα της ισοψηφίας στη γνωμοδότηση της νομαρχιακής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο. Έχω υποβάλει ο ίδιος την υποψηφιότητά μου στα αρμόδια όργανα του κινήματος μαζί με αρκετούς άξιους συναδέλφους και ό,τι αποφασίσουν τα αρμόδια όργανα θα στηρίξουμε για να είναι ο πρώτος αιρετός περιφερειάρχης της Κρήτης. Ενώ φαίνεται να κλειδώνει η υποψηφιότητα του Σταύρου Αρναουτάκη για την περιφέρεια Κρήτης, στο τοπικό ΠΑΣΟΚ έχουμε αναταράξεις. Το γάντι της εσωτερικής διαμάχης σήκωσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώτος σε ψήφου σε όλη την ελληνική περιφέρεια, Βασίλης Κεγκέρογλου, ο οποίος με δηλώσεις του αμφισβήτησε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην Ομαρχιακή του Ηρακλείου, λέγοντας ότι δεν ήταν ισοψηφία με τον κύριο Αρναουτάκη, αλλά ο ίδιος πήρε 8 ψήφους. Είναι λαθροχειρία, καταγγέλει η πλευρά του κυρίου Κεγκέρογλου, ο οποίος πλέον σηκώνει δραματικά τους τόνους στην διαδικασία των χρησμάτων και κανένας δεν ξέρει ως πού θα το τραβήξει. Ο κύριος Κεγκέρογλου έκανε τη δήλωση για την περιφέρεια στην ουσία μετά τον κύριο Αρναουτάκη, θεωρώντας ότι οι διαδικασίες είναι ανοιχτές και όχι σικέ. Και τώρα οι νέες του δηλώσεις δημιουργούν πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και στον ίδιο, καθώς όχι μόνο δεν είναι στην ηγετική ομάδα, αλλά εμφανίζεται και απομονωμένος. Την ίδια ώρα που ο Υφυπουργός Οικονομίας κύριος Αρναουτάκης έχει το πάνω χέρι τις υπόλοιπες νομαρχιακές, με το Ρέθυμνο να επιλέγει εκείνον για το χρήσμα στην περιφέρεια, τα Χανιά επίσης, ενώ το ίδιο αναμένεται να κάνει και η νομαρχιακή Λασιθίου. Είναι ιδιαίτερη τιμή για ένα άνθρωπο της αυτοδιοίκησης, ένα άνθρωπο της πολιτικής, να μπορεί να ενώνει όλη την Κρήτη. Και στο Ρέθυμνο και στα Χανιά έμαθα το αποτέλεσμα, και στο Λασίθι, αλλά και στο Ηράκλειο, σε μια περιοχή, γιατί όλοι οι υποψήφοι ήταν από το Ηράκλειο. Θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα τιμητικό για μένα. Όμως, ανεξάρτητα ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, εγώ θα δώσω τη δική μου μάχη, όποιος και αν είναι ο υποψήφιος, για τη νίκη, για αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση που γίνεται στο κράτος, με τη νέα αρχιτεκτονική, με τον Καλλικράτη, γιατί πρέπει να πάψει η Αθήνα να εξουσιάζει όλη την Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση το χρήσμα θα δοθεί από την Αθήνα, όπου θεωρείται απίθανο να μην το πάρει ο κύριος Αρναουτάκης. Το σημαντικό είναι πάντως πως θα αντιδράσουν οι υπόλοιποι διεκδικητές και κυρίως ο κύριος Γκεγκέρογλου και η κυρία Σχιναράκη. Θυμίζουμε ότι ο κύριος Μιχελογιαννάκης απεσύρθη, βάζοντας πάνω απ' όλα την ενότητα του κινήματος. Όλοι μας είμαστε σε μια μάχη, όλοι μας είμαστε στρατιώτες του κινήματος, όπου μας επιλέξουν πρέπει να πάμε.